Καλησπέρα, λοιπόν, Πολίτε. Καλώ ήρθατε και σήμερα. Καλώ σα βρήκα. Και α ξεκινήσουμε από το τέλο. Μιλάμε για έναν ευρύτερο σχεδιασμό ο οποίο συνεχίζεται και θα υπάρχει και προστασία, φύλαξη περαιτέρω αυτών των κτηρίων ώστε να μην επιστρέψουν οι καταληψίε. Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι κάτι παραπάνω. Είναι ότι ένα δάκτυλο, να το φανταστείτε, ότι εκείνη σε μια ε, αθόρυβη νέα τεχνολογία. Θα μπορούσαμε να πούμε ηλεκτρική σκούπα, η οποία είναι η αστυνομία. Και αυτή σιγά-σιγά θα ρουφήξει όλα τα σκουπίδια μέσα από τα εξάρχεια, προοδευτικά, δημοκρατικά, με σχέδιο με σχεδιασμό από τα επιτελεία της ελληνικής αστυνομίας, έτσι το ώστε ε, να καταλάβουμε μερικοί ότι δεν υπάρχει περίπτωση η αστυνομία και δεν θα το δεχόταν η αστυνομικοί να μπούμε ως αν τάβρος εν ιαλοπολείο ή σαν στρατός ή να κάνουμε εμείς κύρου ανάβαση τώρα ή να κάνουμε ξέρω εγώ την κάθοδο των μυρίων. Άρα λέτε δεν είναι εντυπωσιοθυρικό αυτό το οποίο γίνεται Όχι. αυτή τη στιγμή. Θέλει ουσία το πράγμα για να μπορέσει σιγά σιγά και προοδευτικά. Τώρα ορκίστηκε και ο νέος δήμαρχος, ο οποίος από ό,τι γνωρίζω θα συνδράμει τα μάλα για αυτή την περίπτωση της ξεκαθάρισης των εξαρχείων. Θέλει, θέλει διαφύλαξη και θέλει πάνω απ' όλα δημοκρατικότητα. Ξέρετε κάτι έτσι για τον Διατάφθα. Εκατό άνθρωποι οι οποίοι είναι μετανάστε και βρέθηκαν εκεί μέσα είναι 100 κακομίριδε. Εκατό άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκε, υγειονομικέ ανάγκε, περίθαλψη, φαγητού, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε πώ ήταν εκεί, ποιου πληρώνανε και ήταν εκεί, ποιοι διαφύλαζαν του χώρου που ήταν αυτοί μέσα. Είναι ένα πλέγμα επειδή, καταστάσεων. Επειδή το και θέλω λίγο και προστατευτικά, επειδή κάνατε αυτή την ενδιαφέρουσα έτσι, παρομοίωση με την ηλεκτρική σκοπό αστυνομία και το μάζαμα των σκουπιδιών, είναι σαφέ ότι δεν θεωρούμε σκουπίδια βεβαίω καμία άνθρωπη. σκούπα. Ναι, ναι, αλλά και το θέμα σκουπίδια. Είναι τελείω ξεκάθαρο ότι με αυτό εννοείται την παραβατικότητα και τα φαινόμενα νομία. Έτσι και ανθρώπους οι άνθρωποι είναι άνθρωποι και ότι αυτό του προστατεύει. Δεν εννοούμε αυτού του ανθρώπου οι οποίοι αποτελούν μια σκόνη, οι οποίοι μπορεί να έχει ενοχλητικό χαρακτήρα, αλλά δεν έχει ένα κέριο χαρακτήρα για τα εξάρχεια. Εννοούμε τα πραγματικά σκουπίδια στι άλλε δέκα καταλήψει που είπε ο κ. Σπυρόπουλο, στι οποίε τι έχουν σκληρή ποινική, τι έχουν ακροαριστερή, ακροαναρχική, άνθρωποι ιδιαίτεροι όταν θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και εκεί, πάλι. τότε θα έχει πολύ δημοσιογραφικό ψωμί να μπορέσουμε Υπάρχει να το ένα να ερώτημα εδώ, ευρύτερα. πέρα από αυτούς τους ανθρώπους που είναι εύκολη ηλία για τις αστυνομικές αρχές να προσαχθούν ή να συλληφθούν. Το ερώτημα είναι, οι άνθρωποι που διαχειρίζονται αυτές τις καταλήψεις, δεν ξέρω αν είναι ακροαριστερή ή αναρχική ή ό,τι θέλετε, τι γίνεται με αυτούς, γιατί δεν προσάγονται αυτοί, γιατί είναι γνωστοί στις αρχές. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι, γιατί δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ σαν συνδικαλιστή αστυνομικό. Στο σχέδιο που έχει εκπονηθεί πάρα πολύ σοβαρά από το αρχηγείο τη ελληνική αστυνομία στην πολιτική και τη φυγική ηγεσία, ε, θα υπάρχει και ένα point σε αυτό στο ότι θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πίσω από όλα αυτά, πίσω από αυτού του ανθρώπου οι οποίοι είναι κακομίριδε κατά την κοινή ομολογία, ε, οι οποίοι θα πρέπει να πληρώσουν πλέον και στο δικαστήριο ποινικά την πράξη των αδιαφυλάτων αυτού του ανθρώπου. Βεβαίω, όπω τα είδαμε και με το Γάλλο που πιάσαμε, μερικοί από αυτού του αλλοδαπού. Οι οποίοι είναι μέσα στα εξάρχεια, συμμετείχαν και στη ρήψη Μολότοφ, συμμετείχαν σε συλλήψει που έχουμε κάνει εμεί στο παρελθόν, σε άνομε πράξει ε, για τι οποίε έχουν Είσαι, λέει, και κατηγορηθεί. Συναμένη, σε σημασμένη, κοιτάξτε, όταν ο Γάλλος έχει συλληφθεί να πετάει μολότοφ και τον έχουμε πάει και τον έχουμε απελάσει και τον ξαναβλέπουμε πάλι μέσα σε ένα κτίριο των Εξαρχείων υπάρχει μια αλληλουχία. Ναι, βέβαια, εκεί θα ρωτήσει κάποιο πώ επέστρεψε, δηλαδή πώ και δεν ελέγχθηκε σε οποιοδήποτε σημείο, οδικό, αεροπορικό. Δεν ξέρουμε πώ μπορεί να επέστρεψε ο άνθρωπο και μπορεί να ξαναβρει τον δρόμο του πίσω. Ναι, αλλά μέχρι πρώτη ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι ήταν σουρωτήρι για τα μακαρόνια τα σύνορά μα. Όποιο ήθελε έμπαινε, όποιο ήθελε έβγαινε, ό,τι ήθελε έκανε, δεν υπήρχε διαφύλαση. Σε κέντρα φιλοξενία που έπρεπε να υπάρχουν 1500 άνθρωποι, υπήρχαν 4 και 5.000 άνθρωποι. Αυτό για τα σύνορα. Για τα σύνορα και τα οδοφράγματα και τα εμπόδια για την είσοδο στα εξάρια. Πολλοί πλέον λέτε ότι είναι ευκολότερο να μπείτε ως αστυνομικοί και να παραμείνετε. Είναι κάτι το οποίο το υποστηρίζετε και πώς στοιχειοθετείτε. Το στοιχειοθετούμε με την ε, παρέμβαση που κάνουμε στα εξάρια σιγά σιγά, με τις πολιτικές εντολές που επιτέλους έχουμε, τις οποίες δεν τις είχαμε. Είχαμε κάποιες μερικές πολιτικές εντολές, οι οποίες ήταν, αν δεν απατώμε, πάλι μετά από μήνυση, που είχαν υποβάλει ιδιώτες οι οποίοι είχαν... Ε, περιουσιακά στοιχεία τα οποία είχαν καταληφθεί, αλλά αυτό δεν έλεγε τίποτα. Το να πηγαίνει να απελευθερώνει ένα κτίριο τη Δευτέρα και την Τετάρτη mm. να είναι πάλι σκλαβωμένο, αυτό δεν λέει κάτι. Ρε, δε δεν λέει κάτι ούτε για την αστυνομία. Της δεν σα άκουσα. Υπάρχει, λέω, πρόθεση εγκατάσταση τη αστυνομία οργανωμένα στα εξάρχεια τώρα. Όχι. Υπάρχει πρόθεση ξεκαθάριση και απόδοση στη δημοκρατία και στην κοινωνία των εξαρχείων